πολύ συγκινημένος. Πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι συγκινημένος για αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Για άλλη μια φορά δείξατε την αγάπη σας στο πρόσωπό μου και σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Για άλλη μια φορά. Πριν από 3,5 χρόνια πάλι μέσα σε αυτή την αίθουσα έγινε η κεντρική μας προεκλογική εκδήλωση. Εδώ παρουσιάσαμε τον ανεξάρτητο συνδυασμό μας που κέρδισε την τότε δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς κερδίσαμε τις εκλογές. Σε εμάς εμπιστεύτηκατε εσείς οι δημότες της Καστοριάς το χτίσιμο του νέου καλλικρατικού δήμου, του Δήμου Καστοριάς. Εμάς τιμήσατε εσείς για την καθαρότητα του λόγου μας, για τις ιδέες μας, για τις αρχές μας. Εμάς τιμήσατε γιατί εμείς φέρναμε το νέο, το καινούργιο, το διαφορετικό. Εμείς σας είπαμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Σας είπαμε ότι θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Σας είπαμε ότι θα δουλέψουμε σκληρά και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη σας και να μην σας απογοητεύσουμε ποτέ. Πραγματικά αυτή την Τρίτη αυτό κάναμε. Το χρέος μας να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη σας, φίλες και φίλοι, μας συνόδευσε από την ημέρα των εκλογών του 2010 σε όλη μας τη θητεία και θα μας συνοδεύει και σήμερα και αύριο. Μετά τη νίκη του συνδυασμού μας το 2010, την περήφανη εκείνη νίκη, και πριν ακόμα αναλάβουμε τα καθήκοντά μας και τη διοίκηση του Δήμου, με βάση το πρόγραμμά μας και τις δεσμεύσεις μας, αρχίσαμε δουλειά. Μελετήσαμε κάθε λεπτομέρεια του Καλλικράτη, της νέας αυτής μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης και σχεδιάσαμε τα πρώτα μας βήματα. Αναλάβαμε το χτίσιμο του νέου Δήμου Καστοριάς έχοντας σχέδιο και αποφασισμένοι να πετύχουμε. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα χρειαστεί σκληρή δουλειά και αυτό ακριβώς κάναμε. Εργαστήκαμε σκληρά και το ξέρουν όλοι όσοι συμμετείχαν για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης. Εργαστήκαμε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε τις δραματικά μειωμένες επιχορηγήσεις που ήταν το μνημόνιο που εφαρμόστηκε από το 2010 και εμείς αναλάβαμε το 2011, τις αρμοδιότητες που αυξήθηκαν χωρίς να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους, τις οφειλές και τις προβληματικές συμβάσεις που βρήκαμε και που κληροδοτήσαν τα χρέη των πρώην Δήμων που μας άφησαν οι προηγούμενοι Δήμοι, από τις οποίες συνοδεύτηκαν και αγωγές, ακόμη και κατασχέσεις, και ακόμη σήμερα έρχονται στο Δήμο δικαστικές αποφάσεις με δικαστικούς κλητήρες για να πληρώνουμε τα παλιά τα χρέη. Τα χρέη τα οποία είχαν ανέλθει σε 7 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα με το νοικοκύρεμα και τη σκληρή δουλειά που κάναμε και την καλή και σωστή διαχείριση καταφέραμε να μειώσουμε το χρέος στα 2 εκατομμύρια ευρώ από 7 εκατομμύρια. Καταφέραμε ούτως ώστε το χρέος αυτό να γίνει βιώσιμο. Δώσαμε αγώνα για να σηκώσουμε το Δήμο στα πόδια του και να αποκτήσει περπατησιά και τη δύναμη να προχωρήσει μπροστά
Πολλοί δήμοι στην Ελλάδα έχουν χρεοκοπήσει. Εμείς στεκόμαστε όρθιοι. Ο Δήμος Καστοριάς προχωράει πλέον μπροστά με οργάνωση, με οργανωμένες υπηρεσίες. Προχωράει μπροστά με νοικοκυρεμένα τα οικονομικά του, χωρίς να δημιουργεί νέα χρέη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς να δανειστεί ούτε ένα ευρώ. Ο Δήμος Καστοριάς δεν φορτώνει στις πλάτες των επόμενων γενεών οικονομικές υποχρεώσεις. Στις παθογένειες και στις νοοτροπίες του παρελθόντος, τις οποίες αποκρούμε εμείς, που ήθελαν τους Δήμους να φροντίζουν για το σήμερα εις βάρος του αύριο, εμείς δώσαμε τέλος. Αυτό όμως είχε και το κόστος του. Γιατί κάποια πράγματα, πραγματικά, δεν μπόρεσαν να γίνουν όπως θα έπρεπε. Και άλλα δεν έγιναν στην ώρα τους. Δεν φοβόμαστε να το παραδεχθούμε. Δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Και ζητάμε και δημόσια συγγνώμη. Εμείς επιλέξαμε τη σφιχτή διαχείριση των λιγοστών έτσι και αλλιώς πόρων, των οικοκύρεμα. Επιλέξαμε να κάνουμε οικονομία τα 3,5-7 χρόνια για να μπορούμε να πούμε σήμερα σε όλους τους δημότες μας, σε όλους εσάς, ότι είμαστε πανέτοιμοι να πάμε μπροστά με αποφασιστικότητα, με αποφασιστικά βήματα, σίγουροι ότι φέρουμε ένα καλύτερο αύριο για την Καστοριά, για όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, για όλους τους δημότες του Δήμου μας. Σήμερα μπορούμε να πούμε σε όλους ότι είμαστε περήφανοι για το έργο μας. Δημιουργήσαμε για τη δημιουργία, αφήσαμε το στίγμα, αυτή η Δημοτική Αρχή άφησε στίγμα, άφησε τη σφραγίδα της. Διεκδικήσαμε και πήραμε πάνω από 70 εκατομμύρια έργα, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και τα έργα τα βλέπετε και τα ζείτε πολλοί από εσάς και είναι μπροστά σας, υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο μέρος έχει υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται. Δεν είναι ψέματα, δεν είναι λόγια του αέρα, είναι πραγματικότητα. Δημιουργήσαμε και ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας. Έργα υποδομής για ανάπτυξη, για ένα καλύτερο αύριο, για όλους μας και κυρίως για τις γενιές που έρχονται, για τους νέους που θα ζήσουν και θα δημιουργήσουν εδώ στον τόπο μας για τα ίδια τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζήσαμε όλοι και το βιώσαμε όλοι στο πετσί μας, όλοι εσείς, και οικογενειακά και συνολικά, τα τελευταία χρόνια έφερε πολλούς από εσάς και από εμάς σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο Δήμος όμως κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τους ανθρώπους, τους αδύναμους, απλώνοντας ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Φροντίσαμε, γιατί να ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που είναι κοντά στον πολίτη. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, 3 είναι τα επίπεδα διακυβέρνησης της χώρας. Η κυβέρνηση που είναι απόμακρη τελείως, η περιφέρεια που δύσκολα να την πλησιάσετε εσείς, και είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ο Δήμος δηλαδή, που είναι κοντά στον πολίτη. Εσείς έχετε άμεση επαφή με εμάς, καθημερινά. Φροντίσαμε λοιπόν για τη διατήρηση της κοινωνικής μας συνοχής και είμαστε χαρούμενοι που απαλύναμε έστω και λίγο σοβαρά προβλήματα συνδημοτών μας και έχουμε προγραμματίσει για την επόμενη θητεία να μεγαλώσουμε αυτό το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για να φανούμε χρήσιμοι σε ακόμη περισσότερους συνανθρώπους μας,
γιατί η επόμενη προγραμματική περίοδος, το επόμενο ΕΣΠΑ που λέμε, θα δώσει και βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, και σας δηλώνω από τώρα ότι θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Συνδημότησες και συνδημότες, αγαπητοί φίλοι, εργαστήκαμε για το μέλλον του τόπου μας ανοίγοντας το Δήμο Καστοριάς. Προβάλαμε και αναδείξαμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ευλογημένου αυτού ακριτικού τόπου μας, της Καστοριάς μας. Ανοίξαμε την Καστοριά στην Ελλάδα, ανοίξαμε την Καστοριά στην Ευρώπη, ανοίξαμε την Καστοριά σε όλο τον κόσμο. Στο διάστημα στα 3,5-7 χρόνια παρέλασαν κυριολεκτικά, το λέω και το εννοώ, παρέλασαν από την Καστοριά πάρα πολλοί πρεσβευτές ξένων χωρών, ήρθαν και είδαν την Καστοριά. Πάρα πολλοί ταξιδιωτικοί πράκτορες ήρθαν και είδαν την Καστοριά, την φωτογράφησαν, τράβηξαν βίντεο, και άνθρωποι του τουρισμού από αμέτρητες χώρες, τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, παντού παρουσιάσαμε αφιερώματα για την πόλη μας, για την αναδείξουμε, να την βγάλουμε από την απομόνωση και να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το καταφέραμε αυτό με πολύ σκληρή δουλειά και με μεγάλη προσπάθεια. Πριν λίγες μέρες, η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Καστοριάς στη Europa Nostra, που είναι μια αναγνωρισμένη διεθνής οργάνωση που ασχολείται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τεράστια αυτή πανευρωπαϊκή οργάνωση, επιλέχθηκε η Καστοριά μεταξύ των 7 καλύτερων προτάσεων της Ευρώπης. Η πρότασή μας αυτή, σε αντίθεση με άλλες προτάσεις, γιατί υποβάλλουν προτάσεις από πάρα πολλές χώρες και περιλαμβάνουν από ένα μνημείο ξεχωριστό, περιλαμβάνει όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης και τις δύο παραδοσιακές γειτονιές, το Απόζαρι και το Τολτσό. Σήμερα ανοίγει ο δρόμος για την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία των μνημείων της πόλης μας και την καλύτερη δυνατή ανάδειξή τους, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με την προτεραιότητα ένταξης σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτή είναι μια αναμφισβήτητα τεράστια επιτυχία του Δήμου Καστοριάς. Πολλές προτάσεις υποβάλλονται, αλλά επιλέχθηκε η πρόταση της Καστοριάς. Επιλέχθηκε η δική μας πρόταση, η πρόταση για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης, που είναι μέσα στις 7 προτάσεις. Και εδώ θέλω να πω και να σταθώ λίγο και να πω ότι υπήρξε μία μεμψημυρία από υποψήφιους δημάρχους, δυστυχώς το λέω με πόνο ψυχής, υπήρχε μεμψημυρία. Κάποιοι αφισβήτησαν ακόμη και αυτή την επιτυχία μας. Όσοι είδαν προθές την τηλεόραση που βγήκα και μιλήσα και είπαμε για το Europa Nostra, όσοι είδαν λοιπόν αυτό το debate, άκουσαν υποψήφιο δήμαρχο της Καστοριάς όχι μόνο να ακυρώνει την επιτυχία μας και την ίδια την Europa Nostra, που είναι διεθνής αναγνωρισμένος οργανισμός, αλλά να λέει ότι η Καστοριά έγινε ρεζίλη που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ρεζίλη να σώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συμμετείχαμε, όπως ακριβώς συμμετέχουν εκατοντάδες άλλοι φορείς από άλλες χώρες της Ευρώπης, για να σώσουν και να αναδείξουν τα μνημεία τους. Πάρα πολλές προτάσεις. Συμμετέχουν όλοι αυτοί γιατί αγαπούν τον τόπο τους.
Συμμετέχουν γιατί αγωνιούν για το μέλλον. Συμμετέχουν για να σώσουν και να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ όμως στην Καστοριά υπάρχουν κάποιοι και υποψήφιοι δήμαρχοι μάλιστα που αν και διαδραμάτισαν και πολιτικό ρόλο στην Καστοριά, πολιτικό πρώτο πολιτικό ρόλο, χαρακτηρίζουν την προοπτική διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Καστοριάς με χρήματα της Ευρώπης, τη χαρακτηρίζουν ραζίλεμα. Αν είναι δυνατόν. Δεν ήθελα και δεν περίμενα συγχαρητήρια βέβαια, γιατί οπωσδήποτε οι αντίπαλοι μας θέλουν να μηδενίσουν το έργο μας. Αλλά ούτε δεν περίμενα και τέτοιο λαϊκισμό. Και μια και αναφέρθηκα σε λαϊκισμό, θα σας πω ότι είμαι υποχρεωμένος να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους. Ακούσαμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο κάποιους να εξτομίζουν ακατάσχετες υποσχέσεις που δεν είναι ποτέ δυνατόν να υλοποιηθούν. Καταργήσεις δημοτικών τελών, καταργήσεις λογαριασμών νερό κτλ, 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 μόνο να χαϊδεύουν τα αυτιά. Εδώ υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα εμείς τη λέμε και τη λέμε κοιτώντας στα μάτια. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Λίγο αν διάβαζαν τι σημαίνει και πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να πιστεύω, θα καταλαβαίνανε ότι αυτά που υπόσχονται είναι χωρίς αντίκρισμα. Είναι καραμέλες στην τσέπη. Και τα όσα μοιράζουν δεξιά και αριστερά είναι ακάλυπτες επιταγές. Εμείς ξέρουμε, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στο Δήμο. Υποσχέσεις και ταξίματα που μας γυρίζουν πίσω, μας γυρίζουν στην εποχή του, δυστυχώς, του Μαυρογιαλούρου. Δεν πήγε και δεν θα πάει ποτέ μπροστά ένας τόπος με ακατάσχετες υποσχέσεις, με ξύλινο πολιτικό λόγο. Εμείς μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Με το λαϊκισμό και με θελώς και γενικόλογες προτάσεις. Δεν πάει μπροστά ο τόπος έτσι. Εμείς επιλέξαμε και επιλέγουμε τη σοβαρότητα. Και με ξέρετε πολύ καλά όλοι σας για τη σοβαρότητα που με διακρίνει και για την υπευθυνότητα. Και ότι δεν λέμε λόγια του αέρα. Επιλέγουμε και δεσμευόμαστε για αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Όχι για αυτά που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Επιλέξαμε και επιλέγουμε να λέμε την αλήθεια σε εσάς. Έτσι πορευτήκαμε μέχρι τώρα. Δεν είπαμε ψέματα στον κόσμο. Και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Μόνο με την αλήθεια. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες και γενικώς, και υπάρχουν υπονοούμενα και υπάρχουν και τίτλοι ψηφοδελτίων εν τιμή κτλ, κτλ, υπονοούμενα περί διαφάνειας και εντιμότητας που αφήνουν κάποιοι. Έχω την υποχρέωση να σας πω ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται. Δεν γνωρίζουν το ποια μέτρα έχουν επιβληθεί τα τελευταία 3 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο θεσμός της διάβγειας, που κάθε πράξη βγαίνει στη διάβγεια και ελέγχεται, και το παραμικρότερο τιμολόγιο. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει το οικονομικό παρατηρητήριο, το οποίο ελέγχει τα οικονομικά του Δήμου κάθε μήνα και πρέπει να γίνεται αναφορά κάθε μήνα. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει το Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει το πρόγραμμα ενιαίων προμηθειών. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αναπενταετία. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης κάθε χρόνο. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η στοχοθεσία. Δεν τα γνωρίζουν. Εμείς τα ξέρουμε. Και δεν ήρθε ποτέ κανένας να δει τι γίνεται στο Δήμο, να ελέγξει. Είναι στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία.
Τα πάντα είναι καθαρά και πεντακάθαρα. Δεν ήρθε ούτε ένα δευτερόλεπτο κανείς να ζητήσει να δει τι γίνεται. Στη διάθεσή τους είναι όλα τα στοιχεία και εγώ προσωπικά μπορώ να τους τα δώσω και να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει στο Δήμο. Όχι να βγαίνουν και να λένε λόγια. Και ο κάθε πολίτης μπορεί να διαβάσει ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ο κάθε πολίτης, όχι μόνο οι διεκδικούντες των Δήμων. Εμείς το 2010 υποσχεθήκαμε ότι τα πάντα θα είναι πάνω στο τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Αυτά τα 3,5 χρόνια και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και την επόμενη πενταετία. Καλό όλους όσους επικαλούνται μέσω του ονόματός τους την εντιμότητα και πραγματικά αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ. Έστω και τώρα να μπουν στη διάβια και να δουν, να διαβάσουν και να ψάξουν ό,τι θέλουν. Και αν βρουν έστω και μια σκιά στο μικρότερο ακόμη έργο που κάναμε, τότε να μιλήσουν για διαφάνεια και εντιμότητα, διαφορετικά τους καλώ να σου πάσουν αμέσως. Γιατί δεν ανέχομαι και δεν ανέχεται κανένας δημοτικός σύμβουλος και κανένας τέλεχος της υπηρεσίας των υπηρεσιών του Δήμου και κανένας από τους υποψηφίους του συνδυασμού μας που είναι σήμερα εδώ να μας προσβάλλουν ούτε καν έμεσα. Δεν το δέχομαι. Αυτό το παραμύθι να τελειώσει. Το τελειώνει η δυναμική του ψηφοδελτίου μας. Το τελειώνουν τα άτομα που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας. Το τελεώνετε εσείς, αυτή η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση. Και θα το τελειώσουν την ερχόμενη Κυριακή οι πολίτες της Καστοριάς. Θα το τελειώσουν γιατί ξέρουν ποιοι είμαστε. Ξέρουν τι κάναμε, ξέρουν πόση σκληρή δουλειά βάλαμε σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Ξέρουν ποιοι είναι ικανοί να δουλέψουν. Ποιοι έχουν την ικανότητα να προχωρήσουν το Δήμο μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς είδατε στην τηλεόραση και συγκρίνατε και είδατε την ανωτερότητα του Δημάρχου σας. Θέλω να απευθυνθώ στους υποψηφίους του συνδυασμού μας. Θέλω όλοι οι υποψήφοι του συνδυασμού, όλοι μαζί μπροστά, να είστε σίγουροι ότι αυτήν την τελευταία εβδομάδα, αν βγείτε στον κόσμο, χτυπήσετε πόρτες και πείτε την αλήθεια και αν κοιτάξετε τους συμπολίτες μας στα μάτια, θα δουν την αγάπη σας για αυτόν τον τόπο. Και έχω τα μηνύματά μου. Όπου πάνε οι υποψήφοι δεν τους αρνείται κανείς. Θα καταλάβουν όλοι ότι μόνο εμείς θέλουμε και μπορούμε. Και μπορούμε πράγματι. Να βγείτε εσείς οι συνυποψήφοι, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί σύμβουλοι και να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Να πείτε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή πάσχησε, αγωνίστηκε για να βάλει τις βάσεις που απαιτούνται για να πάει ο τόπος μας μπροστά και τις έβαλε τις βάσεις. Έχουμε το τραπέζι έτοιμο στρωμένο, θέλω να μπουν σε έτοιμο τραπέζι στρωμένο. Τώρα μπορούμε να προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον. Θα έχουμε μια πενταετία μπροστά μας. Τώρα προχωράμε με μεγαλύτερη σιγουριά και αισιοδοξία. Γιατί γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε τον τόπο μπροστά, όλοι μαζί μπροστά. Φίλες και φίλοι, σας καλώ την επόμενη Κυριακή να μας τιμήσετε με την ψήφο σας.
Και να θυμάστε ότι αυτή η τιμή θα μας συνοδεύει σε κάθε μας απόφαση και σε κάθε μας βήμα. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε ούτε για ένα λεπτό ότι περιμένετε από εμάς πολλά, πάρα πολλά, και δεν θα σας απογοητεύσουμε, γιατί δεν φοβόμαστε τη δουλειά και είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά. Να εργαστούμε για να γίνει ο Δήμος μας, ο Δήμος μας πρότυπο δημοκρατικής συμμετοχής, σύγχρονης λειτουργίας και καινοτομιών, με επίκεντρο όμως πάντα τον άνθρωπο. Πρώτα ο άνθρωπος, πρώτα ο πολίτης. Να εργαστούμε για να γίνει η Καστοριά μας, η περήφανη αυτή πόλη, η Βυζαντινή Αρχόντισσα, να γίνει πρωτεύουσα πολιτισμού, να γίνει πρωτεύουσα ιστορίας και αρχιτεκτονικής ομορφιάς, πόλη προορισμού για πολλούς Έλληνες, για όλους τους Έλληνες, για Ευρωπαίους, για ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Φιλική, όπως είμαστε εμείς, έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή, φιλική, πρόθυμη και έτοιμη να φιλοξενήσει σπουδαία γεγονότα, παγκόσμια γεγονότα, συμπόσια, συνέδρια, αθλητικές διοργανώσεις, διεθνείς συναντήσεις, πολλά πράγματα. Καστοριά μας είναι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος, ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να την ανοίξουμε και στην επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, να είναι συνάμα και ανθρώπινη, φιλική σε όλους τους πολίτες. Να εργαστούμε για να αναπτυχθούν συγχρόνως όλες οι μορφές τουρισμού. Η Καστοριά έχει μεγάλη προοπτική για το τουριστικό προϊόν που διαθέτει. Έχει τεράστια προοπτική. Και μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι μορφές τουρισμού. Και ο φυσιολατρικός, και ο πολιτιστικός, και ο ιστορικός, και ο θρησκευτικός, και ο εναλλακτικός, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, και ο γαστρονομικός και πολλά άλλα. Να εργαστούμε για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Έχω το πρόγραμμά μας, σας μοιράστηκε, επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για το πρόγραμμα, γιατί είναι γύρω στις 12 σελίδες και πρέπει να το πάρετε και να το διαβάσετε τι σκεφτόμαστε για το μέλλον της Καστοριάς. Να εργαστούμε για τον πρωτογενή τομέα, που πραγματικά εδώ μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Θα παλέψουμε για τη σύνδεση του φράγματος του Νεστορίου, να δημιουργηθεί το αρδευτικό που θα ποτίσει 70.000 στρέμματα στον κάμπο της Μεσοποταμίας, του Χιλιοδέντρου, της Τσάκωνης κτλ. Για να γίνει, να αλλάξει όλη η φυσιογνωμία του νομού. Να μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν στον αγροτικό τομέα και να καταπολεμήσουμε έτσι και την ανεργία. Και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά παντού θα φροντίσουμε να κάνουμε τέτοια έργα υποδομής που θα ενισχύσουμε τον αγροτικό και το κτηνοτροφικό τομέα. Όλα τα προϊόντα του τόπου μας θα φροντίσουμε να αναγνωριστούν ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης και να ισχυροποιηθεί η τοπική οικονομία, αλλά και το όνομά μας να μπει σε όλες τις αγορές. Να εργαστούμε και να συμβάλλουμε εμείς ως Δήμος Καστοριάς στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της γουνοποιίας, που έχω τον πρόεδρο εδώ και είμαστε συνεργάτες και βοηθάμε όπου μπορούμε, ώστε η γουνοποιία που έχει δώσει τόσα πολλά στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία να αποτελέσει μια ανθυρή δύναμη επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που το θέμα της ανεργίας μας ταλανίζει τόσο πολύ και το ξέρουμε και το βιώνουμε και το βλέπω εγώ κάθε μέρα στο Δημαρχείο, πόσοι άνθρωποι έρχονται και ζητάνε δουλειά. Να εξασφαλίσουμε δουλειά για τους συμπολίτες μας, το κυριότερο που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Να εργαστούμε όλοι μαζί για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Να φέρουμε την ανάπτυξη σε όλο το Δήμο Καστοριάς
και την ευημερία σε όλη την κοινωνία. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε ότι σεβόμαστε όλους τους συνδημότες μας χωρίς καμία απολύτως διάκριση ή διαχωρισμό. Να ξέρετε ότι η πόρτα μου ήταν ανοιχτή 3,5 χρόνια. Όποιος ήθελε έμπαινε στο Δημαρχείο. Δεν κουραζόμουν, ήμουν ακούραστος και εγώ και οι συνεργάτες μου. Όλοι ήμασταν ακούραστοι και φροντίζαμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, να τα ακούσουμε και να δώσουμε λύσεις. Κανένας διαχωρισμός. Και όσοι μας ψήφισαν και όσοι δεν μας ψήφισαν, και είχα τις καλύτερες συνεργασίες με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων που δεν ήταν στο δικό μας συνδυασμό. Θα είμαστε δίπλα σε όλους σας, σε όλους τους συμπολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Θα είμαστε δίπλα σε όλους τους δημότες της Καστοριάς και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Στο πλευρό σας, όπου κι αν μας χρειαστείτε. Σας καλώ να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε δουλειά για τον τόπο μας. Να προσφέρουμε, να αγωνιζόμαστε για το αύριο, για τη νέα γενιά. Κοιτώντας τα μάτια πραγματικά έτσι, μ' έρχεται και συγκίνηση. Ζητώ να μας εμπιστευτείτε πραγματικά για να συνεχίσουμε τον αγώνα προσφοράς που άρχισε το 2011, για να πάμε με σίγουρα βήματα το Δήμο μπροστά και τον τόπο μας μπροστά και μόνο μπροστά. Προχωράμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Προχωράμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Προχωράμε με την εμπειρία μας, με την ικανότητά μας τη διοικητική, με τις σύγχρονες ιδέες και τις ικανότητες των νέων ανθρώπων που τους βλέπετε εδώ, των νέων ανθρώπων που συμμετέχουν στον συνδυασμό μας. Προχωράμε όλοι μαζί για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω για μια άλλη φορά για την παρουσία που είχατε απόψε εδώ, αυτή τη δυναμική παρουσία, για την αγάπη και τη στήριξή σας. Με την αγάπη που μας περιβάλλατε όλο αυτό το διάστημα, μας αγαπάτε, το ξέρω, το γνωρίζω. Και σας ζητώ την ερχόμενη Κυριακή να μας δώσετε τη δύναμη, τη δική σας, για να αγωνιστούμε και στην επόμενη θητεία μας για το καλό αυτό του τόπου. Δεν πάμε εμείς για το καλό το δικό μας, πάμε για το καλό του τόπου. Δεν είμαστε καρεκλοκέντρα, δεν αγωνιζόμαστε για τις καρέκλες. Να αγωνιστούμε για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο και να είστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ και να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Την Κυριακή στις 27 Απριλίου καταθέσαμε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας που λέγεται «Όλοι μαζί μπροστά». Το ψηφοδέλτιό μας έχει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα και παλιούς και νέους και είναι το μεγαλύτερο από όλα τα άλλα τα ψηφοδέλτια. Γιατί ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί οικειοτελώς και θέλαν να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό μας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα πραγματικά να είμαι επικεφαλής αυτού του ψηφοδελτίου. Είναι μεγάλη τιμή. Ενός ποιοτικού, το τονίζω, ποιοτικού και αντιπροσωπευτικού τοπικά, κοινωνικά, επαγγελματικά αλλά και πολιτικά συνδυασμού με πολίτες ικανούς, άξιους, έτοιμους να εργαστούν σκληρά. Το βλέπω στα μάτια τους, έχουν δίψα για προσφορά και πρόθυμοι να προσφέρουν στον τόπο μας. Με πολλούς νέους ανθρώπους, επιστήμονες, οι οποίοι κοντά στους πιο έμπειρους θα μάθουν όλα όσα απαιτούνται, ώστε το τέλος της νέας θητείας μας να είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτοί το τιμόνι του Δήμου Καστοριάς.
Εμείς, φίλες και φίλοι, σκεφτόμαστε το αύριο αυτού του τόπου. Εμείς θα παραδώσουμε τα κλειδιά του Δήμου στη νέα γενιά. Και τώρα έχω την τιμή να παρουσιάσω τους υποψηφίους, το ψηφοδέλτιό μας έναν-έναν ξεχωριστά. Εκλογική Περιφέρεια Αγίας Τριάδος, Αντωνίου Στέργιος. Βελισσαρίδης Ιορδάνης. Μίτσο. 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 Δημόπουλος Κωνσταντίνος. Άμα κάτσε εκεί. Ευαγγελοπούλου Παπούλη Σοφία. Ζαρογιάννης Δημήτρης. Ιωσιφίδου Παπαδοπούλου Άννα. Λαζαρίδης Λάζαρο. Νάτσι Λάζου Στεργιανή. Νίκου Γεώργιος. Παντελίδης Γεώργιος. Παπαλέξης Ιωάννης. Στεργίου Δημήτριος. Και ο Ιφαντίδης ο Δαμιανός. Εκλογική Περιφέρεια Αγίων Αναργύρων. Βελίδης Βασίλειος. Σαράφη Μαρία. Τσόπρας Φώτιος. Εκλογική Περιφέρεια Βιτσίου. Εκλογική Περιφέρεια Βιτσίου. Αμανατίδης Θωμάς. Ναυάγου Παρασκευή. Παρτσάνης Βασίλης. Εκλογική Περιφέρεια Καστοριάς. Αναστασιάδης Γιώργος. Γιανακοπούλου Σάρα. Γιανοπούλου Παναγιώτα. Δούκα Μαγδαληνή. Ήργης Δημήτρης. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος. Ιωαννίδης Ηρακλής. Ιωσιφίδου Τσιτζίφα Αλεξάνδρα. Καραταγλίδης Κώστας. Κενανίδης Παύλος. Κλαζίδης Τάκης. Κόρας Παύλος. Κοντορένης Γεώργιος. Λαπόρδα Χριστίνα. Ολιάνας ο Παναγιώτης. Μαντζάνα Βασιλική. Ο Μητκίδης ο Παναγιώτης. Η Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη. Ο Μιχαηλίδης ο Ανδρέας. Μουρατίδης Χρήστος. Μπιζόγλης Νικόλαος. Νακόπουλος Απόστολος. Νατσούλης Βασίλειος. Παπαδημητρίου Αναστάσιος. Παπαθωμάς Σουλτάνα. Παπάζογλου Παρασκευάς. Πέτκαν. Πασχάλογλου. Πέτκανάς Γεώργιος. Πολυγιάννης Τρίφωνας. Σέτκος Γεώργιος. Σκαπέρδα Μαγκάνα Ευδοκία. Σμαροπούλου Αγορίτσα. Σπαθόπουλος Παύλος. Σπυρόπουλος Ιωάννης. Θόσκος Πέτρος. Τσακλίδης Χρήστος. Φυσέας Πέτρος. Εκλογική Περιφέρεια Καστρακίου. Δούκας Κωνσταντίνος. Στραβάκου Όλγα. Εκλογική Περιφέρεια Κλεισούρας.
Σιάβας Δημήτριος. Εκλογική περιφέρεια Κορεστίων. Κιζάκης Κώστας. Σίσκος Δημήτριος. Εκλογική περιφέρεια Μακεδνών. Καραμίδρος Γεώργιος. Καραμίδρος Γρηγόριος. Κεφαλάς Αλκιβιάδης. Κούστας Ηλίας. Σιμιτζή Τίνκα Αχιλά. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος. Τσίκου Εύα. Εκλογική περιφέρεια Μεσοποταμία. Έλα, έλα, έλα. Καραμίδρος Γεώργιος. Καλυμάνη Όλγα. Μακρύδης Παναγιώτης. Μουτίδης Δημήτρης. Μπάτσος Πασχάλης. Παλαιοδήμος Αναστάσιος. Παρχαρίδης Χρήστος. Σπανίδης Παναγιώτης. Τσακλίδης Ελευθέριος. Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς. Βλάχος Αχιλλέας. Γκέτσιου Ρόμψη Βασιλική. Δαραβίκας Θωμάς. Δημητρόπουλος Ευθύμιος. Κώτα Μαρία. Μάρκου Ελένη. Μάσα Ευτυχία. Ρήμου Σμαροπούλου Παρασκευή. Ριζοπούλου Ευαγγελία. Ρίζου Ελένη. Στάμος Δημήτριος. Χατουνίδης Κωνσταντίνος. Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων. Δημητρίου Όλγα. Κολότσος Παναγιώτης. Κοσμά Μαρίνα. Κωνσταντινίδη Στέφανος. Χρήστου Γεώργιος. Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας. Αλεξανδρίδης Νικόλαος. Βελισσαρίδης Χαράλαμος. Καϊταλίδου Σοφία. Καλυμάνη Ουρανία. Κόκκινο. Κοκκινοπούλου Γεωργία. Πιπερόπουλος Βασίλειος. Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου. Του Μανίδης Χρήστος. Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής. Πελαγίδης Αναστάσιος. Και Τερζίδης Γεώργιος. Τοπική Κοινότητα Αυγής. Βλάχος Ιωάννης. Τοπική Κοινότητα Βασιλιάδος. Μπούτσης Σουλτάνα. Τσομπάνος Σωτήριος. Χατζημιχαηλίδης Παναγιώτης. Τοπική Κοινότητα Βυσσινιάς. Παπατόλης Παύλος. Τσιμόπουλος Δημήτριος. Τοπική Κοινότητα Γαύρου. Τάσου Ευάγγελος. Τουμανίδης Χρήστος. Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου. Δούκας Δημήτριος.
τοπική κοινότητα της Φιλιού. Ζώ τη Μαρία. Μπακόλας Χρήστος. Μπίτης Αναστάσιος. Σιωνάς Εμμανουήλ. Τοπική κοινότητα Ιεροπηγής. Ευθυμίου Αναστασία. Κάκος Νικόλαος. Τοπική κοινότητα Καλοχωρίου. Σαββίδης Κωνσταντίνος. Τοπική κοινότητα Κλεισούρας. Γάκης Χρήστος. Τοπική κοινότητα Κορισσού. Βελίδης Θεμιστοκλής. Μποτζίδης Γεώργιος. Σαμπάνης Πέντρο. Χατζη Αθανασίου Ευγενία. Τοπική κοινότητα Κορομιλιάς. Κετσετσίδης Ιωάννης. Σεργιανίδης Παναγιώτης. Τηλιαβερίδης Κωνσταντίνος. Τσούπας Ευάγγελος. Τοπική κοινότητα Γρανιώνας. Πεδρόπουλος Δημήτρης. Τοπική κοινότητα Λεύκης. Ηλιοπούλου Πεδρούλα. Σάρου Ελένη. Τσάτσος Λάζαρος. Τοπική κοινότητα Λιθιάς. Κωστεκίδης Χαράλαμπος. Σιολίδου Χρυσάνθη. Τοπική κοινότητα Μακροχωρίου. Μπότσαρης Βασίλης. Τοπική κοινότητα Μαυροκάμπου. Μίσκα Δήμητρα. Τοπική κοινότητα Μαυροχωρίου. Βελεσιώτη Θεοδώρα. Καραΐσκος Παρασκευάς. Κωνσταντίνου Στεφανία. Μπούσης Ναούμ. Τοπική κοινότητα Μελά. Βερλής Σωτήριος. Και Τσάκαλος Δημήτριος. Τοπική κοινότητα Μελισσοτόπου. Μανάρη Ερμιώνη. Και Μουχαρέμης Πέτρος. Τοπική κοινότητα Μεταμορφώσεως. Κυβεντίδης Ιωάννης. Κοτσίδου Ελένη. Τοπική κοινότητα Ινόης. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος. Παπαδόπουλος Δημήτρης. Κομψίδου Μαγδαληνή. Τοπική κοινότητα Μορφοκλησιάς. Ιωαννίδης Ιορδάνης. Τοπική κοινότητα Οξιάς. Σιαλμάς Θεόδωρος. Τοπική κοινότητα Πενταβρίσου. Γρηγοριάδου Αναστασία. Πιπερίδης Ορέστης. Σταυρόπουλος Παναγιώτης. Τοπική κοινότητα Πολυκάρπης. Ιακωβίδου Βασιλική. Καραμίτρος Ευάγγελος. Παπαϊωάννου Θεόδωρο. Τοπική κοινότητα Πολυκεράσου. Πανταζή Θεοδώρα. Τοπική κοινότητα Πτεριάς. Ευσταθιόπουλος Γεώργιος. Τουλκαρίδης Παρασκευάς. Τοπική κοινότητα Σιδηροχωρίου. Νότης Δημήτριος.
τοπική κοινότητα Τυχιού. Θεοχάρης Λάμπρος. Καλογιάννης Αλέξανδρος. Τοπική κοινότητα Τσάκωνης. Μανώλης Θόδωρος. Μένη Θεοδοσία. Τοπική κοινότητα Χαλάρων. Σαλβαρίνας Αθανάσιο. Και τοπική κοινότητα Χιλιοδένδρου. Γιουρούκης Βασίλειος. Σισμανίδου Δέσποινα. Ζάπος Λάζαρος. Και ο Τσενικλής ο Χαράλαμπος.